Γεια χαρά. Ήταν Φεβρουάριο του 2016, όταν κάποια καλά παιδιά στην Τεχεράνη ανακαλύψαν ένα κτίριο το οποίο φερόταν στις κακιάς ώρας κτίριο, και από διάφορες φήμες που είχαν ακούσει είχαν υποψίες ότι το κτίριο αυτό, ενώ φαίνεται σαν ένα ετοιμόρροπο κτίριο, μέσα κρύβει πολύ χοντρά μυστικά. Φυσικά, περί το να σας το πω, γιατί το έχετε ήδη καταλάβει, ότι τα καλά παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι της Μοσάντ, οι οποίοι ερευνούσαν, είχαν πληροφορίες ότι όλα τα μυστικά αρχεία της Τεχεράνης που αφορούν την κατασκευή κάποιες πυρηνικής βόμβας βρίσκονται εκεί πέρα μέσα, και ότι στην ουσία αυτά που έλεγε στον κόσμο η Τεχεράνη ήταν βλακίες, ή τουλάχιστον δεν ήταν αλήθεια, ή τουλάχιστον δεν ήταν όλα αλήθεια. Όλα αυτά αλήθεια, για να μην πείτε κακόπιστο, το λέω έτσι. Και πραγματικά αποφασίσαν λοιπόν να το παρακολουθούν. Να εξηγήσω εδώ πέρα κάτι, ότι καταρχήν ότι αυτή η δουλειά αυτή, η αποστολή αυτή, η επιχείρηση αυτή της Μοσάντ, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, διότι το Ισραήλ αποφαίνει σαν το διάλογο το Λιβάνι δύο πράγματα. Το ένα είναι, και δεν το έχει παραβιάσει σχεδόν ποτέ παρά μόνο δύο φορές, να χρησιμοποιεί Εβραίους σε μια χώρα που πάει να κάνει επιχείρηση, διότι φοβάται ότι αν κάτι πάει στραβά θα υπάρχει αντισημιτισμός στους κατοίκους εκεί πέρα. Μία φορά ήταν που το χρησιμοποίησε κάποιον ως βοηθητικό και μόνο βοηθητικό. Ήταν στην απαγωγή του Άιχμαν, και μία φορά μία ολόκληρη ομάδα Εβραίων Αιγυπτίων το 1956, η οποία συνελήφθη και έγινε της κακομοίρας. Από τότε δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει, γιατί φοβούνται ακριβώς αυτό το θέμα του αντισημιτισμού. Αυτό είναι το ένα που αποφεύγουν και είναι κανόνας, σιδερένιος κανόνας όπως λένε στα εβραϊκά. Χοκ Μπαρζέλ. Και το άλλο είναι ότι να αποφεύγουμε να κάνουν επιχειρήσεις σε χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εννοώντας φυσικά τις χώρες τις αραβικές, ή όπως λέγονται στα εβραϊκά οι χώρες στόχο. Αποφεύγουν να κάνουν επιχειρήσεις εκεί πέρα, και είναι ευνόητο γιατί. Όχι πως δεν κάνουν, κάνουν και παρακάνουν, αλλά δεν το είναι εύκολο πράγμα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτή. Καθίσαν λοιπόν εκεί πέρα μέσα αυτά τα παιδάκια, οι άντρες αυτοί, η ομάδα, ως προπομπός της ομάδας που θα έκανε, της κοιντών που θα έκανε αυτήν την επιχείρηση. Κάθισαν εκεί πέρα μέσα 2 χρόνια. Το παρακολουθούσαν, αλλάζαν φυσικά. Και επί 2 χρόνια, κάνοντας και άλλες επαφές, μπόρεσαν να έρθουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει, και ως εκ τούτου να κάνουν την επιχείρηση. Η επιχείρηση, όπως ξέρετε, έγινε πριν από 6 μήνες περίπου, λιγότερο. Τι λέω, τώρα έχουμε Μάιο, το Μάρτιο περίπου. Ναι, το Μάρτιο. Και μαζέψαν από εκεί πέρα μέσα 55.000 έγγραφα και 168 CD, 83 CD, προσέξτε. Αυτά παρουσίασε ο Νετανιάχου στην press conference που έδωσε, στην παρουσίαση που έκανε. Δεν ξέρουμε αν είναι μόνο αυτά τα έγγραφα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα περισσότερα, τα οποία δεν ξέρουμε εμείς, οι κοινοί θνητοί. Μόλις με πάρει τηλέφωνο ο συνεννόματός μου και ο μόντελος, όπως το φωνάζω στη Μοσάντ, αρχηγός της Μοσάντ, ο Ιώση Κόεν, και μου πει και τις λεπτομέρειες, θα σας πω και εγώ εσάς. Μέχρι τότε δεν θα μάθουμε μάλλον ποτέ τι ακριβώς έγινε. Θα μάθω σε 50 χρόνια. Ή μάλλον θα μάθετε σε 50 χρόνια. Να πούμε εδώ πέρα μόνο, για να μην θεωρείτε ότι κάνω κάποια πλάκα, όντως στη Μοσάντ, ο αρχηγός της Μοσάντ, πολύ πριν γίνει αρχηγός της Μοσάντ, έτσι ήταν το παρατσούκλι του, το μοντέλο, γιατί είναι ο μόνος που ντύνεται πραγματικά, αν δείτε πως ντύνεται, είναι στην πένα. Πράγμα τεράστιο, περίεργο για Ισραηλινό, ο οποίος δεν ξέρει καν πως να φορέσει ένα σακάκι, να υποστηρίξει πάνω ένα σακάκι. Να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Μέσα σε ένα βράδυ λοιπόν, ορμάνε μέσα και κλέβουν όλα τα έγγραφα, τα CD και την κοπανάνε, και φτάνουν στο Ισραήλ. Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότερες από τις, όλη η φάση μάλλον της ενέργειας αυτής είναι άκρως απόρριτη. Προσωπικά έχω την εντύπωση, και μπορεί να κάνω λάθος, ότι το Ισραήλ
χρησιμοποίησε για να βγει από το Ιράν ή τη Σαουδική Αραβία ή κάποια άλλη χώρα η οποία είναι φιλική με το Ισραήλ αλλά δεν το λέει με ανοιχτό το στόμα. Εντάξει, δηλαδή που σε κοιμόμαστε μαζί στο ίδιο κρεβάτι αγάπη, αλλά μην το μάθει η γυναίκα μου. Κάπως έτσι λοιπόν. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Εν πάση περιπτώσει, ένα πράγμα είναι σίγουρο και αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Τραμπ, που είπε ότι εξαιτίας της επιχείρησης Μοσάρ ο κόσμος είναι πιο ασφαλής τώρα. Και όντως είναι, διότι αν διαβάσει κάποιος το τι γράφει η συμφωνία που έκαναν οι Ευρωπαίοι και ο Ομπάμα με τους Ιρανούς, είναι μόνο για 10 χρόνια. Μετά επιτρέπεται να κάνει ό,τι γουστάρει το Ιράν. Και καταλαβαίνετε ότι 10 χρόνια στη ζωή ενός κράτους δεν είναι τίποτα, οπότε το Ισραήλ σου λέει όπα και σε 10 χρόνια θα γίνει. Οπότε όντως είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να ξανασκεφτούν και να ξανασκεφτούν, δηλαδή τη συμφωνία αυτή. Αυτά. Γεια χαρά.